Δεν μου λέτε, πού θα κατατάσσατε τώρα τον Φίλιππο εσείς με μητέρα Ηλυρίδα ή τον Αλέξανδρο με μητέρα Υπηρώτησα. Σήμερα. Αν κάνατε δημοψήφισμα, θα ήσταν ο άταλος της αυλής των Μακεδόνων που θα αμφισβητούσατε την ελληνικότητα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαντούλα. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με την ανοχή σας. Το κέντρο που βγαίνει, το DNA. Να σας διαβάσω μία επιστολή, ένα κομματάκι μόνο, από τις αποχρώσεις, νεανικές αποχρώσεις, ενός περιοδικού ενορίας των Ιωαννίνων. Αυτό το περιοδικό έχει μια επιστολή μιας κοπέλας που είναι τώρα στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, εξ Αλβανίας, που τριών χρονών ήρθε εδώ. Αφού περιγράφει τα σχετικά με το δημοτικό, τι έγινε το γυμνάσιο, που τα πρώτη μαθήτρια με τη σημαία κτλ., βρέθηκε με το Εράσμους, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Στοκχόλμη. Σε ένα πάρτι, λέει, Πολωνών φοιτητών, κάποιος ζήτησε να τραγουδήσει ο καθένας τον εθνικό ύμνο της χώρας προέλευσής του. Αναστατώθηκα, δεν την είχε επιτρέψει να κρατήσει την ελληνική σημαία προηγουμένως. Τον αλβανικό ύμνο δεν τον ξέρω. Ξέρω μόνο τον ελληνικό. Αλλά ένιωσα μέσα μου μια φωνή να μου λέει: εσύ δεν έχεις το δικαίωμα να τον τραγουδήσεις. Ένιωσα ξανά εκείνο το συνέστημα, το αίσθημα ταραχής και αμηχανίας. Τραγούδησα τελικά τον εθνικό ύμνο, τον ελληνικό εθνικό ύμνο, αλλά ένιωσα μετέωρη. Στη Σουηδία έλεγα ότι είμαι από την Ελλάδα. Όταν υπέρσπισα στην Ελλάδα, στο αεροπλάνο, καθόμουν δίπλα σε μια Ελληνίδα. Όταν άκουσε το όνομά μου, αμέσως με ρώτησε από πού είμαι. Αν είχα την ελληνική υπηκότητα, θα έλεγα ότι είμαι Ελληνίδα. Δεν την έχω. Από την Αλβανία, απάντησα. Και μετά αναρωτήθηκα: από πού είμαι? Είμαι μετέωρη. Γιατί σε αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατο να χτίσεις μια υγιή, ακομπλεξάριστη ταυτότητα. Ίσως σκέφτομαι, δεν ανήκω πουθενά. Ανήκω μόνο στον εαυτό μου. Σας το καταθέτω για προβληματισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χατζηγιασμάν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές του 90 η Ελλάδα μετετράπηκε από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Οι αλλαγές που έλαβαν χώρα παγκοσμίως στην περίοδο εκείνη, σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο, άλλαξαν την φυσιογνωμία των τοπικών κοινωνιών. Μία από τις αλλαγές που συντελέστηκε αφορούσε την πληθυσμιακή σύνθεση. Έτσι, τοπικές κοινωνίες μετετράπηκαν σε κέντρα υποδοχής μεταναστών και προσφύγων και απέκτησαν μια νέα εικόνα πολυπολιτισμική. Μετετράπηκαν μέσα σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα σε πολυεθνοτικά και πολυεθνικά μοσαϊκά. Είναι γεγονός ότι οι αλλαγές αυτές βρήκαν την χώρα μας απροετοίμαστη. Για μια σειρά λόγων που δεν είναι της ώρας να αναλύσουμε, η Ελλάδα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις αλλαγές και στις μαζικές πληθυσμιακές μετακινήσεις. Δυστυχώς, χρειάστηκαν να περάσουν δύο δεκαετίες μέχρι το κράτος να αντιληφθεί ότι η έλευση μεταναστών και η απουσία μεταναστευτικής πολιτικής δημιουργούσε τεράστια κενά, ελλείψεις και ενδεχομένως σφάλματα. Για την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η ύπαρξη μιας σωστά μελετημένης και συγκροτημένης μεταναστευτικής πολιτικής αποτελεί προτεραιότητα. Και αυτό το απέδειξε εμπράκτως με τον παρόν σχέδιο νόμο, το οποίο αποτελεί από τα πρώτα νομοσχέδια που εισηγείται η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα αποτελεί αναμφισβήτητα ένα σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση μεγάλου μέρους των αρνητικών φαινομένων που προκάλεσε η απουσία πολιτικής πρωτοβουλίας στον τομέα της μετανάστευσης. Στόχος μας είναι η ουσιαστική ενσωμάτωση των νομίμων μεταναστών, η διασφάλιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συγχρόνως των δικαιωμάτων των παιδιών, καθώς δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ένα μεγάλο μέρος του νομοσχεδίου αφορά τα παιδιά της δεύτερης γενιάς των μεταναστών. Κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι τα παιδιά της δεύτερης γενιάς των μεταναστών αποτελούν τα μεγαλύτερα θύματα. Και αυτό γιατί χωρίς να το επιλέξουν βρέθηκαν σε ένα καθεστώς μετανάστευσης το οποίο δεν τους παρήχε μέχρι σήμερα καμία προστασία και καμία ασφάλεια. Βρέθηκαν εκτεθειμένα σε πολλούς κινδύνους και πρωτίστως έμαθαν να ζουν με τον φόβο και την ανασφάλεια. Ήρθε η ώρα να αγκαλιάσουμε αυτά τα παιδιά, όπως επίσης και όλους τους νόμιμους μετανάστες,
οι οποίοι το μοναδικό έγκλημά τους ήταν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, συνήθως μην έχοντας άλλη επιλογή, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον για αυτούς και τις οικογένειές τους. Μόνο αν αγκαλιάσουμε αυτές τις ομάδες θα μπορέσουμε να δούμε με καθαρή ματιά ότι η λύση στα προβλήματα είναι η ενσωμάτωση και όχι ο διωγμός και η απαξίωση. Και αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση ότι αυτό το βήμα μόνο η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Παπανδρέου θα μπορούσαν να το κάνουν. Δεν θα σχολιάσω τα επιμέρους άρθρα του νομοσχεδίου. Υπήρξε η σχετική διαβούλευση, κάτι που αποτελεί βασική αρχή του κινήματός μας. Υπήρξαν οι απαραίτητες διορθώσεις και συμπληρώσεις βάσει των προτάσεων που καταθέθηκαν. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Θέλω στη σημερινή μου παρέμβαση να προτείνω και εγώ κάτι χρήσιμο που πιστεύω ότι μπορεί να προσθεθεί στο παρόν νομοσχέδιο ως συμπληρωματική ειδική διάταξη. Κύριοι συνάδελφοι, το άρθρο 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιταγένειας, το οποίο θέθηκε σε ισχύ το 1955, καταργήθηκε το 1998 χωρίς αναδρομική ισχύ. Το άρθρο αυτό αφαιρούσε αυθαίρετα ιθαγένειες από πολλούς συμπολίτες μας. Θύματα του υπήρξαν κατά κύριο λόγο Έλληνες πολίτες, μέλη της μειονότητας της Θράκης. Σήμερα πολλοί συμπολίτες μας, μέλη της μειονότητας, υφίστανται καθημερινά τις αρνητικές συνέπειες της απώλειας ιθαγένειας. Πρότασή μου είναι να υπάρξει μια διάταξη η οποία θα αποδίδει την ελληνική ιθαγένεια στους ανιθαγενείς της μειονότητας μέσω της ανάκλησης της απόφασης αφαίρεσης της ελληνικής τους ιθαγένειας. Πρόκειται για μια άδικη πολιτική που εφαρμοζόταν επί πολλές δεκαετίες, αλλά πρωτίστως πρόκειται για μια πολιτική καταπάτησης θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι άδικο οι συνέπειες αυτής της καταπάτησης να βαραίνουν μέχρι και σήμερα τα θύματα του άρθρου 19. Πρέπει να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα αυτό. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ να μελετήσετε προσεκτικά την πρότασή μου με την ευκαιρία του παρόντος νομοσχεδίου που αφορά ζητήματα ιθαγένειας. Θα κλείσω με μια ευχή. Οι αντιδράσεις που προέκυψαν με αφορμή το νομοσχέδιο που συζητάμε στην Επιτροπή, ας ευχηθούμε ότι συντέλεσαν στην ανάπτυξη ενός γόνιμου και παραγωγικού διαλόγου, τα αποτελέσματα του οποίου θα συμβάλλουν στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και προοδευτικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ. Κύριος Βορύδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα προσπαθήσω να μείνω κατά το δυνατόν στον χρόνο, ίσως με ελάχιστη παρέκκληση. Λοιπόν, το πρώτο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι νομίζω ότι το μεγαλύτερο σφάλμα που μπορούμε να κάνουμε για την αντιμετώπιση αυτής της προτάσεως νόμου που μας έχει φέρει ο κύριος Υπουργός είναι να θεωρήσουμε ότι είναι ένα τεχνικό ζήτημα αυτό. Δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Είναι ένα βαθιά ιδεολογικό πολιτικό ζήτημα. Ίσως πιο βαθιά δεν γίνεται. Γιατί λέω ότι είναι έτσι? Γιατί στην τελευταία ανάλυση, με αυτό το σχέδιο νόμου, αποφασίζουμε ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να γίνει Έλληνας. Και από αυτήν την έννοια καθορίζουμε μία από τις κεντρικές συνταγματικές μας έννοιες, την έννοια του λαού, και άρα συνδέομεν άμεσα με την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Πιο ιδεολογικό δεν γίνεται από αυτό. Εδώ λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε. Θα παρακαλούσα την κυβέρνηση, νομίζω για λόγους εντιμότητας, κυρίως αν θέλετε πολιτικής, να πει ξεκάθαρα τι είναι αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Δεν προτείνει μια ρύθμιση η οποία πηγαίνει σε μια κατεύθυνση, ας το πω, εξομαλύνσεως του μεταναστευτικού προβλήματος. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Εκείνο το οποίο στην πραγματικότητα κάνει η κυβέρνηση είναι ότι υιοθετεί συγκεκριμένες πολιτικές με αυτό τον σχέδιο νόμου που οδηγούν ουσιαστικά σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Αυτό κάνει. Δεν κάνει κάτι άλλο. Ας το πούμε αυτό, ας το ξέρει ο ελληνικός λαός, ας τα αποφασίσει ο ελληνικός λαός, ας τα αποφασίσουν οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, αν αυτό θέλουν. Αύριο το πρωί να ξέρουμε τι λέμε. Εάν έρθει σήμερα ένας μουσουλμάνος, παράνομος, αλλά ακόμα και νόμιμος, μετανάστης, και ζητήσει να του φτιάξουμε ένα τζαμί για να θρησκεύεται, μπορούμε να του πούμε, ξέρετε κύριε, εσείς είστε προσωρινά εδώ. Στη τελευταία ανάλυση νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να το εγκρίνουμε αυτό. Εάν έρθει αύριο ένας Έλληνας μουσουλμάνος πολίτης, ο οποίος είναι από το Πακιστάν, ο οποίος είναι από την Ινδία, ο οποίος είναι από τον Μπαγκλαντές, και μας πει για κάποιους
Αλλά εδώ μιλάμε, κύριε Υπουργέ, για εκατοντάδες χιλιάδες. Αυτό το οποίο, να σας πω γιατί, μην το λέτε αυτό. Και ας είμαστε, σας λέω, σε αυτή τη συζήτηση έντιμοι. Αυτή η ρύθμιση, επιτρέψτε μου, παρακαλώ. Τελευταία χρόνια, μπορώ και πρώτη φορά να σας φέρω και τους αριθμούς, είναι δεκάδες χιλιάδες που πήραν η ηθαγένεια. Άρα δεν μιλούμε για λίγους. Ήδη υπάρχουν Έλληνες πολίτες, μουσουλμάνοι, θρήσκευμα από τα τελευταία χρόνια, δεν θυμάμαι τους αριθμούς τώρα, αλλά δεκάδες, πάνω από 10.000 είναι που πήραν ηθαγένεια. Με αποφάσεις το τελευταίο διάστημα. Ναι. Άρα λοιπόν, να το πούμε διαφορετικά, κύριε. Αν ας πούμε τώρα λοιπόν είναι 10.000 ή 15.000 και όντως θα υπήρχε ένα ζήτημα, τι θα γίνει με τα θρησκευτικά τους δικαιώματα.